λοιπόν. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Και το παιχνίδι της αποψινής βραδιάς. Εδώ, Μοσπετάκια Αρένα. Στο Χρυσόντα και Νικολάου, συγγνώμη. Συνήθεια. Λοιπόν, τα Sonic με Peter City. Το πρώτο καλάθι δεν θα έρθει. Νικολάου, για τρεις. Αστοχό. Θα καταρρίσουν την υπόθεση αμυντικό rebound. Και οι δύο είναι στο παγκό. Ο ένας γραμματίας. Ο άλλος κανονικά σκεφάλσης. Σου τριών πόντων. Ο κοινωτικό ριμπάλο, το ψηλό. Πάρει το φάουλ. Thank you.
προπονήσει. Υπομονή. Αμυλή επιθετική συγκεκριμένου. Το τρίποντο θα έρθει έως τη γραμμή των 6.75, θα εξοκίσει και θα βάλει την ομάδα του μπροστά με 5. Δίχως σκορ η Δελσούτη σε αυτά τα 3 και 20 του παιχνιδιού. Ούτε τώρα, επιτέλους καλάθι. Για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι θα μειώσουν ένα στους τρεις. Πάσα, έμπαινε και το καλάθι, όλα αυτά ήταν τέλεια. Όσον αφορά το θέαμα που θα μας χάρισαν τα δύο παιδιά, έμπαινε το μέρος κανενός μακριά από μένα αυτά. Είμαι γενικά η τελευταία μετά, δεν είμαστε για παιδιά. Τι έχουμε, φάουλ χαμηλά, υπάτησε, φάουλ. Διαφορά στους 5. 7-2. Τα Sonics έχουν μπει καλά, γενικότερα πάνε καλά φέτος. Είναι εντός τετράδας. Τρέξουν να βρουν σκορ στο ανοιχτό γήπεδο. Κάτι τέτοιο δεν θα επιτευχθεί σε αυτή την επίθεση. Καλά δεν θα βρει ούτε η Τεσίδη, η οποία παρουσιάζει έλλειμμα επιθετικών λύσεων σε αυτή την πρώτη στροφή του παιχνιδιού. Καλά δεν θα έρθει νέο καλάθι, 9-2. Στο σύν 7. Μακόπουλος πάρω τον Παλαφούντιο που θα δώσει και συνέχεια στο παιχνίδι. Τι λύνεις, θα κάνει το λάθος. Ασημακόπουλος. Σιγούρης, θα κάνουν το λάθος.
συνεργασία εδώ. Ο έτερος Γρηγόρης κάνει στον πάγο, ήρεμος του, καθιστός. Και έχουμε επιθετικό φάουλ, μάλιστα. Σκεπάζει το καλάθι. Φόβος και τρόμος εκεί στο ζωγραφιστό. Ο έτερος ψηλός, ο Παλοπετράκης, για την Ιντερσίτη θα πάρει την μπάλα και θα πάρει το φάουλ. Άντρος ενδιαφέρει σε αυτήν την ονομαχία. Κασόνιξ μέχρι στιγμής επιβεβαιώνουν τον τίτλο της πλέον δύσκολο κατάπληκτης της ομάδας. Είναι κάτι που το συζήταγα με τον Σιγούρη στη συνέντευξη του παιχνιδιού. Ο αδελφός του θα πάρει την μπάλα και θα τρέξει στο γήπεδο για να τον δούμε τώρα. Τα τρία του Νικολάη πάρα να περάσει αυτός. Τριών πόντων. Σηματόπουλος προς ηλιακό συνόμι θα γυρίσει, θα σωθήσει. Ο Παλαφούδης δεν θα καταφέρει να συνδέει με το καλάθι εδώ. 9-2 παραμένει. Παίρνει και μόλις 2 πόντους σε σχεδόν 9 λεπτά. 9 αγωνιστικά λεπτά. Σιγούρης. Ούτε τώρα, την μπάλα στο σίδερο. Ψηλός. Ο Μετράκης θα καθαρίσει την υπόθεση με την κορυμπά. Ο τραφός της συνέχεια στο παιχνίδι. Κλίνης. Άλλο Μετράκης. Με φάουλ. Από τον Γκόνη. Για τον Πολοπετράκη. Ο ψηλός είναι ήδη σε γράμμα των ελεύθερων βολών. Ο Νικολάου τους μαζεύει και τους υπόλοιπους. Ουσιαστικά τους λέει να ηρεμήσουν και να μην χάσουν το μυαλό τους. Είναι πολύ σημαντική η στιγμή. Ο
on it. Come on. All right, Dima. Ξεκίνησε. Δεύτερο δεκάλεπτο. Σκορ πρώτου 9-2. Σιγούρης. Κοσολιακός. Άστοχο το σου των δύο πόντων από τον Γιώργο Αγγλή. Ο Φιλίνης θα μαζέψει και θα δώσει τα σίγουρα χέρια του Νικολάου. Λεφετράκης θα πάρει ακόμα ένα. Φάουλ και θα οδηγηθεί στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Πανηγυρίζει δεδεόντως από την εξέδρα. Την οικογένειά του εδώ δίπλα. Νομίζω πρέπει να είναι τα παιδάκια του. Οπότε το κλίμα είναι πολύ ευχάριστο, καταλαβαίνετε. Και έτσι να το κρατήσετε και εσείς μέσα. Όλοι σας. Είμαι σίγουρος ότι θα το κάνετε. Σιγούρης είναι μόνος του για τρεις. Άστοχος. Τον κολλήσει σε 9 πόντους τώρα εδώ η Κασονίς. Στο 3 πόντων προς Ηλιακός και αυτός άστοχος. Πάρω το Παλαφούτι. Παλαφούτι. Γιώργος θα πάρει τα χέρια του. Εν τέλει Κασονίς θα κλέψουμε. Θα κλείσει τον Σιγούρη. Ο αδελφός του σηκώθηκε όρθιος, επιτέλους. Σημακόπουλος. Σου τριών πόντων, το Σιλιακός. Ούτε τώρα. Τώρα και επαναφέρουν. Έχω την εντύπωση για πρώτη φορά δεν επαναφέρουν τίποτα. Θα πάνε για πρώτη φορά στους 10. Νικολάου. Θα πάει μέχρι μέσα. Νέο καλάθι. 13-5. Δηλαδή δεν θα έρθει όμως. Παλαφούντης. Σπάει. Στην τριών ποντών από τον Νικολάου. Αστοχός. Ο Γιωργακλής και ο Κόκαλης ήταν προλίγου. Το Σιλιακός για τρεις. Ούτε τώρα.
Μπάλα στα χέρια του Γιωργαντινό, λουκ πάσα στον Ασημακόπουλο. Ακούς θα πάρει το φάουλ από τον Σπάι. Θα έχει δικαίωμα για δύο. Στο κλεισό του Αγίου Νικολάου και απέναντι τους έχουν μια ομάδα η οποία ενεργειακά είναι πάντα καλά. Απόψε έχει και κόσμο, είπαμε, είναι δυσκολοκατάβλητη. Μέσα. Εξαιρετικός. Εξαιρετικός. 18-7. Εδώ την εντύπωση ότι είναι ο καλύτερος παίκτης με το πιο καθαρό μυαλό αυτή τη στιγμή στο παρκέ από την πλευρά των άσπρων. Δεν ασχολείται με τίποτα άλλο πίσω από το παιχνίδι. Και προσπαθεί να ρεμίσει και τους υπόλοιπους. Ζιγούρης, Γιατρής, Άστοχος. Μπάλα από τα χέρια πιανού. Κατοχή για το Inter City. Όχι. Βάλα στο out για τους πράσινους 3-32. Πάντα προς τα Εκασόνιξ. Δεν είναι παιχνίδι το οποίο είπαμε την κοινότητα της ποιότητας. Καρακοσταντής. Και αυτό το χει. Θα στοχίσει. 27 διαφορά στο 13. Παλαφούλης. Ο Πιέτσος Δημακόπουλος. Φιλίνης. Και πάλι Παλαφούλης.
μπάλα στο Φιλίνι. Θα προσποιηθεί, θα πρέπει να πάρει το σουτ, θα το κάνει με ταμπλό, πολύ καλό. Θα μειώσει στους 11. Βουρίς, νέα περιστροφή, θα πάρει το φάουλ. Θα πάει στην γραμμή των ελεύθερων βολών. Ακόμα περισσότερο, να ρίξει και αφορά κάτω της 10. Πάλι όμως θα περάσει και πάλι στη κατοχή τους. Πολοπετράκης. Με καταφέρνει να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Δεν πάει ο Σιγούρης να την κάσει την μπάλα. Όχι μόνο δεν θα την κάσει. Όχι μόνο δεν θα την κάσει. Τι παίρνει στο στόμα μου για αυτό που είπα. Διότι ο άνθρωπος τρύπωσε, την άφησε στο καλάθι, κέρδισε το φάουλ και είχε και δικαίωμα για μία λεπτή βολή. Απίστευτος. Εκεί που πήγε πίστεψε ότι θα το την πάρουν. Λέω δεν μπορεί, είναι τρεις γύρω του. Μπαγάσας τα κατάφερε. Ο αδελφός του κοιτάει αποσβολωμένος, σαν να μην το πιστεύει. Όχι, εντάξει, πλάκα κάνω. Το πιστεύει. Το μάγιαξα. Αυτό και στη βολή. Πήρα και το ριμπάου. Ο Παγιάννης δεν κατάφερε να πάρει το καλάθι. Πάλα μου. Ο Παγιάννης βρέθηκε στο μάρκι για κάποιο λόγο. Νικολάου. Θα πάει μέχρι μέσα κι αυτό. Εντάξει. Αρτζόρντα Νικολάου. Μόνος του και όλοι σας. Ελάτε να το μαρκάρετε. Δεν μπορείτε. Είναι απίστευτος απόψε. Αλλά θέλει και βοήθεια. 22-12. Την μπάλα στη γωνία. Για τρεις. Γι' αυτό. Όχι για τον Μεκάρα Κωνσταντίνη. Για να τον δούμε κόστ του κόστ πάλι. Θα του πάρει την μπάλα στη Μακόπουλο στον Μάτια. Ξα δεν είναι να μιλάω. Νικολάβης στο βαριέ. Είμαστε. Ακόμα ένα καλάθι. Τέσσερα. Σηματόπουλος. Θα στοχίσει το ριμπάντο από ποιον, Πολοπετράκης, και πάλι στον Νικολάου. Για να τον δούμε τώρα, τι θα σκαρφιστεί, τι θα κάνει. Μαλαφούτης, πρέπει να το βοηθήσει κάποιος. Ας πετύχει κάποιος άλλος ένα καλά, θα το κάνει. 24-16, μειώνει στο 8. 12 δευτερόλεπτα, 12 της Κασόνικ Μπιρς. Καλά,
θα δεις, Ρακές. Θα πάρει την προσπάθεια, θα στοχίσει. 2 δευτερόλεπτα. Πάλι. Λέτε. Α, παρά λίγο. Λοιπόν, τέλος ημιχρόνου, επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, στο δεύτερο ημιχρόνο ξεκίνησε. Εδώ στο δεύτερο ημιχρόνο του Νικολάου. Πόλο Πετράκης, Μπαλαφούντης για 3 για να μειώσει. Κάρλο, Κάρλο, ναι! Το 4-21, Βαγγίνης Καλία, Ρονάρο, time out. Γιατί, απορούνε στο... Τι απορείτε παιδιά, μειώσα στους 3. Αν δεν πάρει τώρα time out, που είναι time out ο Μπράντοβιτς. Ο Μπράντοβιτς θα κάνει αυτά. Λοιπόν, τέλος time out. Οι απαραίτητες οδηγίες δοθήκανε κατέρωθεν στους 2 πάγκους. Για δύο. Βάλα τα χέρια του Πολοπετράκη. Σε προσπάθεια του να την επαναφέρει. Εκτός Μαρκέ. Την έστειλε στα χέρια του Καρακοσταντή. Την κίνηση θα κλέψει με τρόπο εντυπωσιακό. Θα κλέψει ο Γκόνης με τη σειρά του. Το ένα λάθος για αυτό και το άλλο. Κοκάλης. Καρακοσταντής. Του τριών φόντων. Όχι. Μπορεί πάνω τον Γκόνη. Το έλεγα το σύνθημα τώρα. Κάθε φορά που λέω το επίθετό του μου θυμίζει το βρίσκεται στο μυαλό το σύνθημα. Το κάνει το καλή σε παρακαλώ. Φέρ' το ριβάλλον στον Ολυμπιακό. Μπαλαφούντης τι έγινε. Φίλοι φίλοι το πάει. Thank you.
Γιουνικολάου, Development League. Το παιχνίδι είναι στο 30-23. Ράγκης, Γκόνης, Μάκετε. Γκόνης. Το καλείς. Έχουμε 3 δευτερόλεπτα. Στα πόδια τον Πόλο Πετράγκη και για τους Πασόνιξ Γκόνης Καλά Κωνσταντής Πάσε Μαγκόπουλος Γκόνης Καλά Κωνσταντής από τη γωνία Άστοχος. Πάρα στο σιόν. Θα σημάνω μπλό. Ο Ευάγγελος είδα τον τάιμο. Πάντο. Τον ρώτησα πώς χτύπησε στο χώρι σου και μου είπε αρχικά το χτύπησα μου λες ένα παιχνίδι το οποίο όμως μετά από λίγο έπεσα. Και του έκανα την πιο σημαντική ερώτηση. Πού έπεσε μετά. Πού μπορεί να έπεσε μετά και να σκοτώθηκε. Λοιπόν, ο Αντωνίου θα πάει μέχρι μέσα. Άρχισε να έρθει. Η αλήθεια είναι. Αλλά αυτό τι σημασία έχει. Ο Καλάτης το βάλε και μείωσε στους 5. Καλά το Σαντής, ο Σημακόπουλος. Το Σιλιακό, η γωνία. Άστοχος. Μια μπάλα μπήκε τώρα στο παρκέ. Αντωνίου. Αντρέης, άστοχος. Γρηγόρης, ο Γιώργος θα κατεβάσει την μπάλα. Ασημακόπουλος, Γρηγόρης. Καλωσορίζεις, Γιώργος για τρεις. Άστοχος, Νικολάου. Εκεί κυμαίνεται σε αυτό το 10 λεπτό. Καλά Φούντης. Παΐς. Τον βάλε. Σταυρόπουλος. Κουμπούνησε. Και αυτός όση ώρα που ήταν. Είναι μπερδεύτηκαν και αρχίσαν. 32-28. Έχουν φέρει το παιχνίδι στους 4. Σιγούρης για 3. Θα στοχίσει. Ο Νικολάου θα μαζέψει. Έχει ψωμί το παιχνίδι. Ξαφνικά. Θα προσοδεύουμε προς το τέλος
Κούτρο και 10 λεπτού. Νικολάου για 3. Λίγο ήθελε. Έχουμε time out. Time out. 2 και 16. Για πάμε λίγο. Μπάλα Φώτης. Το time out τελείωσε. Όλο Πετράκης. Διάμυνα τα αρχή. Παπαγιάννης, Γιώργος, Μακόπουλος και πάλι στον Παπαγιάννη. Πολύ ωραία συνεργασία, η μπάλα δεν ακούμπησε στο παρκέ. Αλέξη, τρία ζευγάρια χέρια και κατελήξει το καλάθι. Αυτά είναι, 34-22. Κόψε ο Παπαγιάννης. Ο Σιγούρης θα πάρει το φάουλ. Τέταρτο μαντικό. Σημαντόπουλος. Μέσα για αυτό. 36-28. Επανακτούν ένα προβάδισμα που θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε. Ένα προβάδισμα ασφαλείας. Ως ένα σημείο, έτσι. Τίποτα δεν έχει τελειώσει. Αλλά έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι εδώ στο τρίτο δεκάλεπτο, με τον τρόπο που πλησίασα, η επαναφορά της διαφοράς στους 8 κάπως τους δημιουργεί ένα αίσθημα ηρεμίας, αν μην διάλω. Πάω στην πρώτη. Για δύο. Άστοχος. Το μαζέψε ο Τσιγούρης. Ασημακόπουλος. 22 δευτερόλεπτα. Ο Τσιγούρης θα αστοχίσει. Δεν θα του κάνει το χάτι λίγο το καλή. 10 δευτερόλεπτα. Αντωνίου. Θα πάει μέχρι μέσα. Αποκλείει το καλάθι. 36-30. Παγιάννης. Τέλος του 10 λεπτού. Λοιπόν, όλα έτοιμα. Ο Τανίδης ξεκίνησε το τελευταίο δεκάλεπτο. Καλάθι. 36-32. Προσυλιακός μέσα και το πανηγυρίζει Διόντος. 39-32. Ποιος που παίρνει τα παιδιά. Ένα καφέ στο Τρία παρακαλώ. Βαγγέλης τώρα από το μπάγκο. Τους τσεκαδιάριδες. Σταυρόπουλος της κόρε. Σημακόπουλος.
σε επιθετικό ριμπάουτ τον Ασημανακόπουλο, η μπάλα good side στο Σιγούρι. Στην καρδιά της άμυνας της Σίντερ Σίτι, ο Παπαγιάννης Αυτοκής Σταυρόπουλος. Αγγλές ο Σιγούρις. Θα πάει μέχρι μέσα, αστοχός. Σε ακόμα ένα έξοχο καλάθι, 39-36, είπαμε μόνος του και όλοι τους. 8 λεπτά, πάμε σε ντέρμπι. Είναι ξυπνήσει πλέον οι φιλοξενούμενοι και διεκδικούν το παιχνίδι επίσης όρις. Αυτό, άσχετος ο Πουσιακός. Τρίποντο, δεν θα το πάρουν από τα χέρια του. Για να δούμε αν ήρθε η ώρα να περάσουν και μπροστά. Αντωνίου, 6:53. Μπαλαφούντης. Μπάλα στον Πολοπεδάκη και πάλι στον Αντωνίου. Και τον πόντο να το προσπέρασμα, να το πάμε σε παιχνίδι, Grand Union στο τέλος. Σημαγόπουλος θα πρέπει να σπάσει την μπάλα κάπου, είναι πολύ ελεύθερη. Γόνης θα τη μοιράσει, Γιώργος για τρεις, για πάλι. Αυτή τη φορά δεν θα σηκώρεσει. Ούτε θα αναθέψει. Αδερφός έχει ρεκροντάει από τον πάγκο. 42-38. Παλαφούντης 8 δευτερόλεπτα από το Τράγκης θα γυρίσει, δεν θα του κάνει το χαρτίρι μπάλα. 5:57. Τις απαραίτητες ανάσες να πάρει σαν δυνατόν και ξεκούραστος στις βολές. Είναι πάρα πολύ κρίσιμες. Όλα είναι κρίσιμα από εδώ και πέρα. Έχει
40. Καλύτερο να σε βλέπει η οικογένειά σου να παίζει την μπασκέτ και τα παιδιά σου. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ο Γκόνης θα πετύχει το καλάθι. Εδώ τώρα η Ιντερ Σίτι δεν έπαιξε αμυνά και θα πρέπει να το κάνει αν θέλει να πάρει το παιχνίδι. Δεν αρκεί μόνο να τα βάζει μπροστά. 44-40, έχει κάνει εξιέπαινη προσπάθεια. Έχει μπήσει η διεκδίκηση της νίκης, έχει ανεβάσει την ένταση στο παιχνίδι της. Κομμάτι του παιχνιδιού δίνει πολύτιμη βοήθεια έξω από τη γραμμή των 6.75 σε ένα χρονικό σημείο που οι Σόνικς δείχνουν να έχουν εγκλωβιστεί κατά κάποιο τρόπο. Σιγούρι θα πάρει το φάουλ, το βάλει! Με σκυγμένες τις γροθιές ο αδελφός στον πάγκο και μετά τα χέρια στις τσέπες. Ήρεμος και ωραίος, δεν συμβαίνει τίποτα. Είναι ψύχρεμος. 40. Πάμε σε time out, 4 και 5 για το τέλος. Λοιπόν, ο Γιώργος είναι στην γραμμή των ελεύθερων βολών. Την ευκαιρία να το πάει στους 9, θα το κάνει. 49-40, έχουμε αλλαγές. Ο Πετράκης θα περάσει στον πάγκο στο παρκέ, στον πάγκο Αντωνίου. Νομίζω
σε ρωτήσει φυσικά από θέματα υπάρχουν. Χρόνος υπάρχει, όχι πολλής, αλλά υπάρχει. Από θέματα δεν ξέρω αν υπάρχουν. Φιλίνης θα πετύχει ένα γρήγορο καλάθι, 52-43. Καλακοστάτης. Γκόνης. Τριών πόντων. Άστοχο. Θα πάει μέχρι μέσα ο Παλαφούδης. Θα στοχίσει. Σιγά σιγά αρχίζει και γέρνει. Πάρε το φάλο Νικολάου. Αστοχός. 56 και 9 για το τέλος. Αντωνίου Νικολάου, ο οποίος ήταν εξαιρετικός απόψε. Θα πάει προς τα μέσα, θα πάρει το φάρο τον κόνι. Το 47.5. Για χαρά σε όλους.